Η ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ ήταν βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό. Η Ναντίν Χαρδαλιά θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ναντίν. Πράγματι, Γιάννη, η επικαιροποίηση του προγράμματος πολιτικής προστασίας Αιγής για την περαιτέρω θωράκιση της χώρας μας απέναντι σε φυσικές καταστροφές κυριάρχησε στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Αυτό στην ουσία αφορά στην προμήθεια νέων αεροσκαφών πυρόσβεσης CL-515 καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων CL-415 για τα οποία ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχουν δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουν ταχύτατα, καθώς και στην προμήθεια νέων μηχανημάτων και μέσων πυρόσβεσης. Παράλληλα, στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκε και η διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, καθώς κατά πληροφορίες το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια μικρή αύξηση των ροών προς τα νησιά και ιδιαίτερα προς την Μυτιλίνη. Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν περαιτέρω οι περιπολίες του λιμενικού. Τέλος, να σου πω ότι στο τραπέζι έπεσε η προσυζήτηση και η ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και η προσπάθεια επανεκκίνησής τους μετά το τετ-α-τετ που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν στο Βίλνιους. Σε ευχαριστούμε, Ναντίν.